την εκφώνηση του πανηγυρικού από την πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και πρώην υπουργό, κυρία Άντζελα Γκερέκου. Σεβασμιότατε, σεβαστή εκπρόσωπε της Εκκλησίας, αξιότιμε εκπρόσωπε της κυβέρνησης, αγαπητέ Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο Μανιάτη, κύριε Βουλευτέ, εκπρόσωπε της Βουλής, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Νίκα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι φορέων, εκπρόσωποι των στρατιωτικών δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, κύριε Γενική Γραμματέα, κυρίες και κύριοι μανιάτες και μανιάτισες, με βαθιά αισθήματα ευγνωμοσύνης ως γυναίκα Ελληνίδα, βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας και σας ευχαριστώ για αυτή τη τιμή που μου κάνετε να γιορτάσουμε σήμερα την ηρωική μάχη του Δειρού. Θυμάμαι εκείνους, μα κυρίως εκείνες, τις δρεπανηφόρες μανιάτισες που με αυταπάρνηση ψυχής έγραψαν μια ακόμη ανεπανάληπτη σελίδα της εποποιίας του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. Ιούνιος 1826. Ενώ η πλειοψηφία των ανδρών της Μάνης, υπό τις διαταγές του Γεώργιου Μαυρομιχάλη, πολεμά στη Βέργα, τα στρατεύματα του Ιμπραήμ, ο Αιγύπτιος Πασάς, αποβιβάζει για αντιπερισπασμό 2.000 στρατιώτες στον κόλπο του Δειρού, θεωρώντας ότι από εκεί θα μπει αμαχητή στη Μέση Μάνη. Οι ιερείς βλέπουν πρώτοι τα χαράματα των εχθρών και αρχίζουν να χτυπάνε δυνατά τις καμπάνες, δίνοντας σήμα σε όλη τη Μάνη. Γυναικόπαιδα, ηλικιωμένοι και λιγοστοί άντρες είχαν απομείνει για να προστατεύσουν τη γη τους. Και κάπως έτσι, μια χούφτα άνθρωποι, μια χούφτα γυναίκες, γύρω στους 300 μανιάτες και 300 μανιάτισες, ορμάνε και ξεχύνονται σαν τα στοιχεία της φύσης, με δρεπάνια, ξύλα, πέτρες, και κυνηγάνε, μάχονται με τους Τουρκοαιγυπτίους μέχρι τη θάλασσα ταπεινώνοντάς τους. Όσοι πρόλαβαν έφυγαν άρον-άρον με τα κυροβολημένα καράβια. Οι αναφορές στα κείμενα των Αμβρόσιου Φρατζή, Σπυρίδωνα Τρικούπη, Διονύσιου Κόκκινου, ιστορικό του αγώνα, για τον ανυπέρβλητο ηρωισμό αυτών των γυναικών προξενούν συγκίνηση και δέος. Γυναίκες που σφάλιζαν με πόνο τα μάτια των νεκρών αγοριών τους, έπαιρναν στα δικά τους χέρια το καριοφύλι του παιδιού τους, λέγοντας «Κοιμήσου παιδάκι μου, συνεχίζω εγώ τώρα». Ήταν το δικό τους «Ήταν ή επιτάς». Όπως λέει και το δημοτικό τραγούδι, «Εύγε σας, μα τα εύγε σας, γυναίκες, άντρες γίνητα, σαν ανδριωμένες μάχεστε, σαν αμαζόνες κρούετε». Το νικηφόρο δίδυμο λοιπόν των μαχών της Βέργας και του Δειρού είχε κομβική σημασία για την έκβαση του ελληνικού αγώνα, καθώς έγινε το Βατερλό του Ιμπραήμ. Αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων που σπαράσονταν από εμφύλιες έρηδες εκείνα τα χρόνια και κράτησε ζωντανή τη φλόγα της Επανάστασης. Και εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, τον έφερε και ο Δήμαρχος. Αν ρωτήσετε το μέσο Έλληνα τι γνωρίζει για το Δειρό, θα σας μιλήσει για το θαυμάσιο μοναδικό σπήλο. Ελάχιστοι γνωρίζουν την ομώνυμη μάχη, καθώς και ότι περισσότεροι μαχητές ήταν γένους θηλυκού. Βλέπετε, ακόμη δεν έχουμε αναδείξει επαρκώς την τεράστια συμβολή των Ελληνίδων στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Πέρα από τις εμβληματικές μορφές της Μπουμπουλίνας, της Μαντός Μαυρογένους, αλλά και των γυναικών του Σουλίου, οφείλουμε να επανασυστήσουμε πλέον την πολυεπίπεδη δράση των χιλιάδων ανώνυμων γυναικών της Υπαίθρου και των πόλεων στην εθνική μας παλιγενεσία. Και σε αυτή την προσπάθεια αποκατάστασης του ρόλου των γυναικών στην Επανάσταση, οι γυναίκες του Δειρού, οι μανιάτισες, θα πρέπει να έχουν προεξέχουσα θέση. Το ντρεπάνι
στα χέρια της μανιάτισσας έγινε από εργαλείο θερισμού, δουλειάς και επιβίωσης, σύμβολο αγώνα για την ελευθερία. Φίλες και φίλοι, 2 αιώνες μετά την Επανάσταση, η εθνική κληρονομιά όλων αυτών των αγωνιστών και αγωνιστριών του 21 παραμένει όλο και περισσότερο, και οφείλει να το κάνει αυτό, ζωντανή. Γι' αυτό η επέτειος και ο εορτασμός πρέπει να γίνεται για μας, για όλους εμάς, τους νέους σύγχρονους Έλληνες, εθνικός αναστοχασμός. Η γνώση και η κατανόηση του παρελθόντος οφείλει να γίνεται πηξίδα για την πορεία του σήμερα και το αύριο. Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Υπουργός. Λαός χωρίς ρίζες, λαός χωρίς μνήμη, δεν έχει αύριο, δεν έχει μέλλον. Ειδικότερα τώρα, στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε και πάλι, η χαραγμένη από τον ήλιο και τον αέρα μορφή της ανυπότακτης μανιάτισσας συνεχίζει να μας εμπνέει για συνεχή προάσπιση της εθνικής μας ενότητας και της εθνικής μας κυριαρχίας. Όλες εμείς, οι σύγχρονες γυναίκες και κυρίως οι νέες γυναίκες, οφείλουμε να αντλούμε δύναμη από τις ηρωικές αυτές πράξεις για συνεχή αγώνα σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, για την αξιοπρέπειά μας και για την ελευθερία μας. Σας ευχαριστώ. Αθάνατες! Κυρία Κερέκου, περιμένετε λίγο, θέλετε, ελάτε κοντά μου. Θέλουμε να εκφράσουμε ότι είναι βαθιά η άποψη αυτή, ότι όλες οι επιλογές σας στο χώρο της εργασίας σας, και ιδιαίτερα το κορίτσι της Μάνης, σας έχουν χαρακτηρίσει. Επιτρέψτε μας λοιπόν να σας αποκαλούμε Μανιάτισσα. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης να έρθει κοντά για την επίδοση του αναμνηστικού δώρου στην κυρία Κερέκου. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κερέκου, όπως είπα και στο χαιρετισμό μου,